Κυρίες και κύριοι, και πάλι στη συνέχεια της συζήτησής μας, πλησιάζουμε στο τέλος. Θα δούμε και την κάρτα σε λίγο με τα τηλεφωνήματά σας. Εάν δηλαδή νομίζετε ότι η αντικατάσταση Παπανδρέου θα οδηγήσει τη χώρα σύντομα σε εκλογές ή όχι. Όσοι είσαστε υπέρ αυτής της αντίληψης, τηλεφωνείτε στο υπέρ, δηλαδή 090-27-2072. Όσοι νομίζετε ότι δεν θα συμβεί σύντομα, αλλά στο χρονικό όριο που προβλέπει το Σύνταγμα, δηλαδή στη λήξη της τετραετίας, τηλεφωνείτε στο ΚΑΤΑ, δηλαδή στο τηλέφωνο 090-27-2073. Να ξαναγυρίσουμε στη συζήτηση, να προσπαθήσουμε να κλείσουμε. Πιστεύω ότι δεν μπορέσαμε να την βάλουμε τη συζήτηση στο ζητούμενο το δικό σας. Όμως θα προσπαθήσουμε στο τέλος, τουλάχιστον στο κλείσιμο, ο καθένας να μας πει εκείνο που πραγματικά πιστεύει και με τρόπο που θα είναι κατανοητός, όχι γενικόλογα και θεωρητικά. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Χατζηγιάκη και θα τον ρωτήσω να μου πει κατά πόσο νομίζει ότι τα γκάλοπ αφορούν τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη διαμαρτυρία, στο τι πρέπει να αλλάξει στη Νέα Δημοκρατία για να γίνει πιστική απέναντι στο εκλογικό σώμα. Κύριε Κομίνη, θα έλεγα ότι παραβιάζεται θύρες ανοιχτές, διότι εγώ είμαι από εκείνους που με μία σειρά πράξεων έμπρακτα μιλάω και λέγω ότι η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να κάνει μία σειρά αλλαγών για να μπορέσει όχι απλά να διαχειριστεί τα πράγματα ή να πάρει την εξουσία, αλλά να κυβερνήσει σωστά. Διότι το πρώτο πιστεύω ότι το έχει σίγουρα. Επειδή το σωστό είναι πολύ υποκειμενικό, μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς πρέπει να αλλάξει στη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, καταρχήν πιστεύω ότι θα πρέπει να αποκτήσει ορισμένες θέσεις απέναντι σε ορισμένα μεγάλα θέματα, πιο συγκεκριμένες και πιο προχειρές. Παράδειγμα. Η άποψη δική μου είναι ότι θα πρέπει να ενστερνιστεί και να υιοθετήσει μια πλειάδα αρχών και θέσεων οι οποίες αφορούν την αναθεώρηση του Συντάγματος και τη διαφύλαξη των θεσμικών διαδικασιών. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα ο μεγάλος ασθενής του κράτους είναι ότι δεν λειτουργεί το θεσμικό μας σύστημα. Δεν υπάρχει Προεδρία Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει Βουλή. Δεν υπάρχει εκτελεστική εξουσία. Η δικαστική εξουσία, βλέπετε, προφυλακίζεται και δεν μπορεί να αντιδράσει το κράτος. Δεν υπάρχει δημόσια διοίκηση. Όλα αυτά συνθέτουν την αδυναμία του κράτους με την στενή και την ευρύτερη. Τι πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία για να υπάρξουν, δεν ξέρω αν συμφωνούμε πιστεύω ή διαφωνούμε, ότι, αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν και σε τι βαθμό. Πιστεύω ότι τι πρέπει να κάνει. Υιοθετώντας τολμηρές θέσεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα, πρώτον, θα πρέπει να προχωρήσει και να δώσει στον ελληνικό λαό ότι εκείνη μπορεί να είναι ο φορεύς αυτών των αλλαγών. Δηλαδή, ένα. Πώς θα μας το δώσει αυτό. Δηλαδή, τι θα αλλάξει, κύριε Χατζηγιάκη, να σας πω εγώ, πώς θα μας πείσει η Νέα Δημοκρατία ότι διέκοψε τις σχέσεις της με τους πελάτες της. Δηλαδή πώς δεν θα διορίζει το δημόσιο, πώς θα μειώσει τα ελλείμματα και πώς θα δώσει την πνοή της ανάπτυξης στη χώρα. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να υποστηρίξει καταρχήν ένα πάγιο εκλογικό σύστημα, το οποίο να είναι βάση και κανόνας του παιχνιδιού. Το εκλογικό σύστημα αυτό να είναι του τύπου του γερμανικού, που με τον τρόπο της εκλογής ένα μέρος του πελατειακού συστήματος αποβάλλεται αυτό καθ' αυτό. Δεύτερον. Δηλαδή, άλλοι να εκλέγονται με σταυρό και άλλοι με λίστα. Σε μονοεδρική βάση. Δεύτερον, θα πρέπει ήδη να αναδιοργανώσει τα κομματικά της δεδομένα, ώστε πράγματι τα κόμματα να είναι φορείς, να κάνουν άνοιγμα στην κοινωνία και να μπορούν μέσα από αυτά τα κελίφη τα κομματικά να έχουν ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις. Πώς? Εντάσσοντας μέσα, ανοίγοντας τις πόρτες αυτών.